Καλημέρα, καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Γεια σου TikTok μου, αγαπημένο και παραμελημένο. Ήρθαμε, ειδοποιήστε, ναι, περιμένω να ειδοποιηθείτε. Ειδοποιείτε το control, ειδοποιείτε το TikTok και ειδοποιείτε και το Instagram εννοείται. Ήρθαμε λοιπόν live και στο TikTok. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά, έτσι θα γίνει. Το σημερινό θέμα του live μας, κάνουμε live ταυτόχρονα και στο Instagram και στο TikTok, για να καταλάβει και το TikTok για ποιο λόγο ήρθαμε εδώ. Έχει έρθει η ερώτηση στο Q&A που έβαλα στο Instagram. Ποια συστατικά λοιπόν χρειάζεται η επιδερμίδα μας τώρα το φθινόπωρο για να είναι και να παραμείνει υγιής, σφριγγυλή και να εισχωρήσουν καλύτερα τα ενεργά συστατικά, και ποια ενεργά συστατικά θα διαλέξουμε και από θέμα βιταμινών και από θέμα νευροπεπτιδίων. Οπότε εγώ θα τα ξαναπώ, δεν μου είναι κόπος. Στο Instagram έκανα ήδη ένα part, κανένα 20 λεπτό, πόσο ήμασταν εδώ. Εδώ είμαστε ξανά, χαίρομαι πάρα πολύ. Για να πούμε και να μιλήσουμε για το ποιες βιταμίνες χρειάζεται το δέρμα μας και ποια συστατικά, ειδικά αν έχουμε μία όρμη επιδερμίδα, μία φωτογυρασμένη επιδερμίδα, μία επιδερμίδα η οποία βλέπουμε ότι έχει χάσει την νεανικότητά της, τη λάμψη της, τη σφριγγυλότητά της, ή έχουμε να αντιμετωπίσουμε χρόνιες και πολύ βαθιές ρητίδες ή ουλές και σημάδια. Θα ξεκινήσω ξανά λέγοντας πάρα πολύ γρήγορα και όχι με τις λεπτομέρειες που υπόθηκαν στο Instagram. Όποιος θέλει και έχει Instagram μπορεί να πάει εκεί μετά να δει το βίντεο, αλλά θα ανέβει και ολοκληρωμένο και το part 1 και το part 2 στο YouTube, όπως όλα τα live που κάνω στο Instagram. Θα ξεκινήσω λοιπόν λέγοντας ότι πάντα πριν πάμε να διαλέξουμε τα κατάλληλα προϊόντα, serums, κρέμες κτλ., θα πρέπει να έχουμε φροντίσει προηγουμένως να έχουμε κάνει μια πολύ καλή και σωστή επιλογή καθαριστικού. Η σωστή και καλή επιλογή καθαριστικού θα πρέπει να γίνει βάση συστατικών και αναγκών της δικής μας επιδερμίδας. Όσο μεγαλώνουμε θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι δεν αρκεί μόνο να πλύνω το πρόσωπό μου, χρειάζεται λοιπόν ένας διπλός καλός καθαρισμός, τουλάχιστον το βράδυ που γυρνάμε, αν χρησιμοποιούμε μακιγιάζ ή και όχι, να αφαιρεθεί λοιπόν το αντιλιακό, να φύγουν από πάνω μας οι ρήποι και όλη η οξύδωση που μπορεί να προκληθεί από τους εξωτερικούς παράγοντες, και όσο πιο ενυδατικό, λιπαρό είναι το καθαριστικό μας, τόσο καλύτερα αποτελέσματα θα έχουμε και στην υφή αλλά και στην όψη του δέρματός μας. Αφού λοιπόν θα έχω επιλέξει τα κατάλληλα καθαριστικά, στη συνέχεια θα πάω και θα επιλέξω την ιδανική για μένα, ξαναλέω, βάση συστατικό, τονωτική λοσιόν. Η τονωτική λοσιόν μπορεί να μην είναι τονωτική λοσιόν, μπορεί να είναι toner essence, μπορεί να είναι ένα toner και ένα ενυδατικό spray ταυτόχρονα. Οπότε εκεί θα το δούμε, θα το βρούμε και θα το επιλέξουμε, ξαναλέω, ιδανικά βάσει συστατικών και της ανάγκης της επιδερμίδας μας. Και τώρα θα πάμε στις βιταμίνες ξανά που χρειάζεται μία όρημη επιδερμίδα καθημερινά, φυσικά στις σωστές συγκεντρώσεις, στα σωστά ποσοστά. Η νούμερο ένα βιταμίνη που χρειάζεται καθημερινά η όρημη επιδερμίδα, αλλά σε συγκέντρωση τουλάχιστον 10% και πάνω, δεν είναι άλλη από την αγαπημένη βιταμίνη B3 ή για τον κόσμο πιο κοινή νιασιναμίδη. Η νιασιναμίδη λοιπόν ιδανικά, αν συνοδεύεται και με υαλουρονικό, θα είναι η βιταμίνη που θα δώσει πάρα πολύ ωραία αποτελέσματα, όχι μόνο στην λίανση και στη φωτεινότητα, λίανση εννοώ λεπτών γραμμών, φωτεινότητα και ομοιομορφία τόνου του δέρματος, έχει πάρα πολύ μεγάλη ικανότητα στο να μειώνει σιγά σιγά διευρυμένους πόρους και να ρυθμίζει σωστά την έκρηξη ελαίων της επιδερμίδας. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η νιασιναμίδη αγαπιέται πάρα πολύ από τις όρημες επιδερμίδες αλλά και τις και πιο νεανικές, γιατί πέρα του ελέγχει την έκρηξη σμίγματος, συμβάλλει κατά πολύ σε περιόδους που ίσως
την έχουμε και περισσότερο ανάγκη. Όπως είναι η προκλιμακτήριος, όπως είναι η προεμινόπαυση, η εμινόπαυση και η κλιμακτήριος, γιατί έχει πάρα πολύ ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση. Έρχεται δηλαδή και ρυθμίζει τις κοκκινίλες, τις αναστατοσούρες που μπορεί να μας πιάσουν κατά την περίοδο ή της εμινόπαυσης ή της προεμινόπαυσης και ούτω καθεξής. Οπότε πάρα πολύ σημαντική θα είναι η νιασυναμίδη καθημερινά στην ρουτίνα μας. Επόμενη βιταμίνη που θα ήθελα να έχουμε και θα τα δούμε και στη συνέχεια σε εφαρμογή φυσικά, θα είναι η βιταμίνη B12. Γενικά η νιασυναμίδη πάρα πολύ σωστά είναι η βιταμίνη B3. Όχι D3, όταν θα κοιτάς δηλαδή τη συσκευασία σου, το προϊόν σου, την ιασυναμίδη συνήθως δεν τη βλέπουμε όπως τη διαβάζουμε μπροστά στο προϊόν. Για παράδειγμα, όπως είναι την ακόμη τώρα εδώ, niacinamide 15%, μπορεί να τη διαβάσουμε vitamin B3, εντάξει, B3 βιταμίνη, αυτό. Θα βλέπουμε για να ξέρουμε αν υπάρχει μέσα στο προϊόν που χρησιμοποιούμε. Στη συνέχεια λοιπόν θα ήθελα να επικεντρωθούμε λίγο στο να κατανοήσουμε πώς η δύναμη και το σύμπλοκο όλης της οικογένειας βιταμίνη D βοηθάει και συμβάλλει στη συνολική υγεία του προσώπου. Αγαπημένη μου βιταμίνη και χαίρομαι πάρα πολύ που τη βλέπω τώρα τελευταία σε 2-3 εταιρείες που χρησιμοποιούμε και εμείς εδώ. Θα είναι η βιταμίνη B12. Η βιταμίνη λοιπόν B12 είναι αυτή εδώ, είναι της εταιρείας Nakomi και η βιταμίνη B12, το είπαμε και πριν, θα συμβάλλει πάρα πολύ στη συνολική υγεία. Έχει μια πάρα πολύ ωραία και μεγάλη ικανότητα στο να μειώνει τα σημάδια της γύρανσης, αλλά όχι μόνο τις λεπτές γραμμές και τις βαθιές ρητίδες, έρχεται και σταματάει το γύρας, δηλαδή και τα σημάδια γύρανσης, δηλαδή ακόμα και τις καφέ, τις κυλιδούλες, ακόμα και τη χαλάρωση που μπορεί να νιώσουμε, ακόμα και τις μέρες που μπορεί να πιάνω εγώ το δέρμα μου και να λέω «Μα γιατί σήμερα δεν είναι τόσο σφριγγυλό και τόσο δυναμωμένο όσο ήταν την προηγούμενη». Η βιταμίνη B12, ναι, φυσικά, για να απαντάω και σε ερωτήσεις, ταιριάζει με όλα. Και η συγκεκριμένη βιταμίνη 12, το ροζάκι μας, πολύ σωστά γογό μου, έχει μαζί με την B12 σε συγκέντρωση 0,1% που είναι το μέγιστο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σέρουμ. Κοιτάω παράλληλα και το TikTok, να ξέρετε. Έχει συνδυαστεί ιδανικά με το συστατικό Centella Asiatica που αγαπάμε πάρα πολύ, γιατί το Centella Asiatica, το συστατικό, είναι αυτό που βοηθάει και επιταχύνει την επούλωση. Η επούλωση, όταν λέμε επούλωση, όχι μόνο ουλές, να ξέρετε ότι και από εμάς τους αισθητικούς, αλλά και από τους δερματολόγους, όταν αντιμετωπίζουμε ή βλέπουμε μπροστά μας βαθιές ρητίδες. Οι βαθιές ρητίδες αντιμετωπίζονται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως ακριβώς και οι ουλές. Εντάξει, οπότε Centella Asiatica ίσον επούλωση, ίσον καινούριο δέρμα και με καθημερινή χρήση θα δούμε την ανάπλαση που θέλουμε. Προσοχή, δεν είναι αυξητικός παράγοντας, δεν λειτουργεί όπως το EGF, έρχεται και κάνει ανάπλαση, επούλωση. Μόλις ολοκληρωθεί δηλαδή η κυταρική διαδικασία του δέρματος, μετά τις 28 μέρες, όπου τοποθετηθεί είτε τοπικά είτε σε όλο το πρόσωπο και το λαιμό, θα δούμε καταπληκτική επιδερμίδα. Εντάξει, δηλαδή δεν θα τη βλέπουμε μόνο, αλλά θα την αισθανόμαστε και στην υφή. Θα σας πω και τη σειρά, θα κάνουμε τώρα αμέσως ένα πάρα πολύ γρήγορο skin care routine, γιατί έκανα αυτή την εισαγωγή και στο Instagram και εννοείται πρέπει να σας πω και για τα πεπτίδια που χρειάζεται η όρημη επιδερμίδα. Πεπτίδιο νούμερο 1 και πάρα πολύ σημαντικό και το έχουμε δει να γίνεται ευρέως γνωστό πριν κάποια χρόνια και να χαρακτηρίζεται η εναλλακτική μορφή και όχι μόνο σε αυτούς που δεν θέλουν να κάνουν ενέσημα, αλλά και σε αυτούς, αγαπημένοι μου Βλίντας Flowers, και εδώ σε είδα και εδώ σε είδα, εδώ ακόμα δεν μας έχουν ανακαλύψει για να κάνουν αναφορές όπως το Instagram, γι' αυτό και άνοιξα live και εδώ, γιατί είναι κρίμα να μην ενημερώνεται και το TikTok που τόσος κόσμος με στηρίζει πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν,
Πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν νευροπεπτίδιο ή αργυρελίνη και πάμε να δούμε γιατί χαρακτηρίστηκε σαν φυσική εναλλακτική όπως είναι το ενέσιμο μπότοξ. Η αργυρελίνη λοιπόν έχει τη δύναμη στα σημεία που θα την τοποθετήσουμε να σταματάει την κίνηση των μυών. Όχι να μας κάνει ακούνητες, ακλόνητες και να μην μπορούμε να εκφραστούμε, αλλά κατά την ώρα που εγώ τώρα σου μιλάω, σου γελάω, μπορεί να κλαίω, μπορεί να φοράω γυαλιά και να κάνω συνεχώς κοίτα στο μεσόφριο αυτές τις γραμμούλες. Μπορεί να είμαι πάρα πολλές ώρες έξω στον ήλιο, χωρίς καπέλο, χωρίς γυαλιά. Οπότε αναγκαστικά θα κάνω αυτήν εδώ την κίνηση και θα σχηματίζονται εδώ οι γραμμές στο πόδι χήνας. Θα σχηματιστούν. Δεν σταματάει τη λειτουργία. Μέρη μου να κάνεις TikTok, γιατί εκεί μας βλέπω να καταλήγουμε με το Instagram που κάνει τέτοια κόλπα. Λοιπόν, δεν θα σταματήσει να σου δείχνει τις ρητιδούλες. Κοίτα, δεν θα σε κάνει έτσι να μην καταλαβαίνει ο άλλος. Έχει νεύρα τώρα, είναι χαρούμενη, έχει θυμό, τι έχει. Απλά τι θα κάνει την ώρα που εσύ, κοίτα, θα κάνεις την έντονη ρητιδούλα, θα επαναφέρει το δέρμα σου σε απόλυτα και άρτια κατάσταση και δεν θα αφήνει να σχηματιστεί η πτύχωση. Τι είναι η πτύχωση? Η πτύχωση λοιπόν είναι το πρώτο στάδιο πριν σχηματιστεί ακόμα και η λεπτή γραμμή. Πρώτα σχηματίζονται οι πτυχώσεις. Οι πτυχώσεις είναι, κοίτα, όταν θα κάνω εγώ αυτό, αυτά όλα, τις γκριμάτσες και όταν μετά θα σταματήσω να κάνω την γκριμάτσα και θα έρθει το δέρμα μου στην ευθεία, θα συνεχίσει, δες εδώ, θα συνεχίσει να υπάρχει λοιπόν αυτή η λεπτή γραμμή, παντού μαζί σου, μη μασάς, εδώ είμαστε, σε αγαπώ πάρα πολύ. Εγώ για σας το κάνω, να ξέρεις. Και στα social που βγήκα, για σας βγήκα, γιατί είδα πόσο ανάγκη έχει ο κόσμος από τη σωστή ενημέρωση. Αλλά όπως βλέπεις οι επιθέσεις συνεχίζονται και όχι μόνο στο προσωπικό μου προφίλ, αλλά και στα δικά σας προφίλ, που εγώ γι' αυτό στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Λοιπόν, η αργυρελίνη λοιπόν τι θα κάνει? Δεν θα επιτρέπει να δημιουργηθούν επιπτυχώσεις που αν δεν τραφούν, ενυδατωθούν, οι πτυχώσεις θα είναι αυτές που θα καταλήξουν μετά σε λεπτές γραμμές και αν δεν φροντίσω ούτε στο στάδιο της λεπτής γραμμής θα έρθει και θα γίνει η βαθιά ηρυτίδα και αν περάσουν οι μήνες και τα χρόνια τότε όσο το άφησα αυτό να διαιωνιστεί και να συνεχίζει να αυλακώνει το σημείο της επιδερμίδας τόσο περισσότερο καιρό χρειάζεται και να επανέλθει με αυξητικούς παράγοντες και νευροπεπτίδια που θα τα πούμε στη συνέχεια και πάντα πολύ και καλή ενυδάτωση. Εντάξει, λοιπόν, θέλω λοιπόν να πούμε ότι νούμερο ένα νευροπεπτίδιο είναι η αργυρελίνη, στη συνέχεια είναι το Matrixyl. Το Matrixyl κονταροχτυπήθηκε με τη ρετινόλη και ήρθαν στην ίδια ακριβώς θέση. Το ξέρουμε από τα τέλη του 2022 όσοι είμαστε εδώ και κάνουμε παρέα. Και στη συνέχεια έχουμε Dermaxyl και Combio Lift. Όταν λοιπόν η ρουτίνα σου θα έχει όλα αυτά τα δραστικά που στα έχω βρει εγώ σε προϊόντα και θα τα δεις ευθύς αμέσως και σε εφαρμογή, γιατί δεν έχει μόνο σημασία να τα βρεις, σημασία έχει περισσότερη να τα χρησιμοποιήσουμε και σωστά, τότε λοιπόν δεν χρειάζεται να χαλάμε 1 εκατομμύριο ευρώ σε κρέμες. Μπορούμε να έχουμε μία κρέμα αναπλαστική με πρωτεΐνες μεταξιού, ρυζιού, γενικότερα πρωτεΐνη είναι όπως όταν σου λένε μεγαλώνοντας τώρα δεν χρειάζεσαι άλλο αερόβια γυμναστική, τώρα πέρασες τα 40, πάτησες τα 40, τώρα χρειαζόμαστε ενδυνάμωση, τώρα σου λέει ο γυμναστής, τώρα κάνουμε βάρη, τώρα κάνουμε, πώς τα λένε τα άλλα, τα λάστιχα. Τώρα θέλουμε λοιπόν περισσότερη πρωτεΐνη στη διατροφή μας και περισσότερες αντιστάσεις. Σου λέει, εκεί που κάθεσαι και βλέπεις τηλεόραση, πάρε το νεράκι σου και κάνε λίγες ασκησούλες. Σου λέει, είναι χαλαρό το μπράτσο σου,
Κάνε και αυτή την κίνηση εδώ. Ανοιγό, κλείνε το χέρι σου, λέει. Βοήθησε, βοήθησε και εσύ, φυσικά με μία απολέπιση και μία κρέμα, έναν ορό, ό,τι μπορείς να χρησιμοποιήσεις, αλλά ως επιτοπλίστων χρειάζεται και περισσότερη κίνηση. Το γνωρίζουμε όλοι αυτό. Το ίδιο ακριβώς, λοιπόν, χρειάζεται και το πρόσωπο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τώρα εγώ θα ξεκινήσω τη ρουτίνα. Δεν θα πάρω απλώς το προϊόν και θα το βάλω στο πρόσωπο. Δεν είμαι η κόρη μου. Δεν είμαι μία επιδερμίδα 14, 15, 16, 18 ετών που το κολαγόνο και η ελαστίνη καθημερινά μπουστάρονται, ανανεώνονται, δουλεύουν, πολλαπλασιάζονται, επικοινωνούν τα κύτταρα μεταξύ τους για όλο αυτό. Εμάς, όσο περνάνε τα χρόνια, τα κύτταρα είναι λίγο σαν να έχουν και να αποκτούν υφάκι. Δηλαδή, κοίτα, είναι το ένα κύτταρο έτσι και είναι το άλλο το κύτταρο έτσι και το άλλο το κύτταρο ούτε σημασία δεν μας δίνει που είμαστε εδώ τα δύο κύτταρα και θέλουμε λίγο να κάνουμε παρέα και δεν έρχεται να μας μιλήσει. Πρέπει, λοιπόν, και τα συστατικά τα ίδια να αρχίσουν να κάνουν αυτό που λέω εγώ το time reverse, δηλαδή την αντιστροφή του χρόνου και να έχουμε συστατικά που θα εκπαιδεύουν τα κύτταρα να επικοινωνούν μεταξύ τους, γιατί μόνο έτσι θα ξαναξεκινήσει το boost κολαγόνου ελαστίνης, αλλά όχι μόνο για το εφέ, δηλαδή για την ημέρα, ας πούμε, που θα το χρησιμοποιήσω, να το έχω και να το κάνω θεραπευτικά. Εντάξει. Ξυπνάω σαν μπουμπούκι, λέει, με την αναπλαστική της Γκαλίνικο. Ναι, η αναπλαστική θέλει τρομερή επιμονή και καθημερινή χρήση. Καθημερινά πρέπει να βάζουμε αναπλαστική, το θυμάστε, ή αν δεν βάζω αναπλαστική γιατί δεν έχω κάποιο έλαιο ίσως μες στην κρέμα μας που θα κάνει ανάπλαση. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε τη ρουτίνα που σας υποσχέθηκα, βλέποντας και τη σωστή σειρά τοποθέτησης των ενεργών συστατικών. Έχω, λοιπόν, μπροστά μου μία όρημη επιδερμίδα, μία όρημη επιδερμίδα όμως που παλεύει πάρα πολύ για να δει επιτέλους σφριγιλότητα και ανόρθωση και γέμισμα σε πολύ βαθιές ρητίδες, σε επίμονες ρητίδες ή μπορεί απλά να έχω μία επιδερμίδα που να έχει πολλές ουλές ή μπορεί να έχω μία επιδερμίδα που μπορεί να έχει κάνει το πρόσωπό της υπέροχο και τέλειο, αλλά το πόδι χήνας, οι βαθιές γραμμές στην περιοχή του λαιμού ή μία έντονη βαθιά ρητίδα εδώ στο ντεκολτέ να μην λέει να φύγει. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η ρετινόλη, ειδικά σε ισχυρή, σε μεγάλη περιεκτικότητα τέλος πάντων, δεν επιτρέπεται ούτε στο λαιμό, ούτε στα μάτια και πόσο μάλλον στο ντεκολτέ που είναι το στήθος, που είναι οι γαλακτοφόροι εδώ πέρα, οι αδένες και ούτω καθεξής, έτσι. Οπότε, βιταμίνη Α που είναι και η πιο αντιγυραντική δεν μπορώ να βάλω. Τι θα βάλω, λοιπόν? Θα βάλουμε, παιδιά, EGF, Epidermal Growth Factors. Epidermal Growth Factors, αυξητικοί παράγοντες. Τι σημαίνει αυξητικοί παράγοντες? Σημαίνει το συστατικό κλειδί, όχι μόνο για τη λεπτή επιδερμίδα, όχι μόνο για την ευαίσθητη επιδερμίδα που προέρχεται, όπως η φίλη μου εδώ πιο πάνω, και μεγάλη αγκαλιά και φιλή σου στέλνω, που μόλις ολοκλήρωσε έναν κύκλο χημειοθεραπείων, ακτινοθεραπείων και γενικότερα είναι πολύ ταλαιπωρημένη η επιδερμίδα της. Θέλουμε Epidermal Growth Factors, τους αγαπημένους μας, λοιπόν, αυξητικούς παράγοντες. Όλοι οι δερματολόγοι στο εξωτερικό, είμαι 41 ετών, το 83 γεννημένη 29 Αυγούστου. Όλοι οι αισθητικοί, λοιπόν, και οι δερματολόγοι στο εξωτερικό λένε στους ανθρώπους που πηγαίνουν εκεί με πάρα πολύ άγχος, με πάρα πολύ φόβο, με πάρα πολύ πόνο και απελπισία μετά από χρήση πολλών προϊόντων που δεν ήξεραν να τα χρησιμοποιήσουν όμως σωστά ή μπορεί να έχουν πάθει και κάποιο έγκαυμα από λάθος χρήση και λάθος προσέγγιση κάποιου προϊόντος. 41, φαίνεστε 30. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
είμαι τελείως άβαυτη, δεν τα πάω καλά εγώ με τα φίλτρα και τις βελτιώσεις, μπορείς να το δεις και από το Instagram μου. Είμαι αισθητικός, σπούδασα αισθητικός, μετά την αισθητική το επέκτηνα και λίγο περισσότερο πηγαίνοντας στο κολέγιο και μαθαίνοντας κοσμετολογία και εφαρμογή καλλυντικών και πρακτική και πώς φτιάχνεται μία κρέμα από την αρχή και αγαπάω πάρα πολύ... Όχι να βάφομαι και να φτιάχνομαι εγώ, αλλά να περιποιούμε τους ανθρώπους και να τους μαθαίνω τους ίδιους πώς μπορούν να γίνουν και εκείνοι και να αντιμετωπίσουν οτιδήποτε δερματικό, εμφανισιακό θέλουν. Αυτό, δηλαδή μια ζωή με θυμάμαι να πηγαίνω όπου πήγαινα στα events, όχι φτιαγμένη εγώ και χτενισμένη και αυτό, να κοιτάω πώς θα τους κάνω τέλειους, ακόμα και τους άντρες ηθοποιούς και παρουσιαστές, που για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα συνεργάστηκα με κανάλια στην Αθήνα πριν έρθω για το φούρναρι της καρδιάς μου στην Κέρκυρα. Λοιπόν, έτσι, ένα σύντομο story time για να ξέρετε, που, για να ξέρετε και ποιος σας μιλάει και έτσι ποιος σας συμβουλεύει. Αυτό. Λοιπόν, να σημειωθεί ότι το live στο TikTok είναι πολύ καλύτερο ποιοτικά. Να σημειωθεί, Σταύρο μου, ότι είναι μέχρι να μας ανακαλύψουν ότι είμαστε και εδώ. Αυτό. Αυτό ήθελα να σου πω. Θέλω λοιπόν να σας μιλήσω για τους αυξητικούς παράγοντες. Αυξητικούς παράγοντες μπορεί να βρούμε σε πάρα πολλά προϊόντα. Εγώ έχω έρθει εδώ σήμερα, θεωρώ, με το πιο υπερσυμπυκνωμένο προϊόν με αυξητικό παράγοντα που μπορούμε να βρούμε. Είναι αυτό εδώ το προϊόν της μεσοθεραπείας EGF Plus με το ολιγοπεπτίδιο του αυξητικού παράγοντα σε ποσοστό 10%. Ανώτερο δεν μπορείς να βρεις πουθενά. Το οποίο χρησιμοποιείται και σε εφαρμογή ενέσιμη, δηλαδή να κάνεις με τις νανοβελόνες σου ή το μηχάνημα της μεσοθεραπείας την εφαρμογή, αλλά και με χρήση προσωπική, χωρίς καθόλου κανένα μηχάνημα, στο σπίτι, με λίγες μόνο σταγόνες, αλλά να δουλέψουν σωστά και τοπικά. Εντάξει, αυτό θα είναι το πρώτο συστατικό προϊόν που θα χρησιμοποιήσουμε και θέλω να καταλάβουμε λίγο πώς δουλεύει το συστατικό το EGF. Το EGF λοιπόν, αρχικά θα πούμε το συγκεκριμένο που είναι υπερσυμπυκνωμένο, θα έρθει και θα ενισχύσει τον επιδερμικό φραγμό του δέρματος, που είναι κάτι πολύ σημαντικό. Υγιές δέρμα, ενυδατωμένο δέρμα, ίσον ό,τι και να του βάλω πάνω θα δουλέψει. Ωραία. Συνεχίζω λέγοντας ότι οι αυξητικοί παράγοντες δεν είναι μόνο ότι θα βοηθήσουν και θα γεμίσουν τις ρητίδες, γεμιστήρας ρητίδων διαβάζω εδώ, θα βοηθήσουν και μία επιδερμίδα η οποία είναι πάρα πολύ λεπτή. Είναι αυτό που λέμε fragile, είναι αυτό που λέμε καμιά φορά τη βλέπω και είναι σαν να είναι διάφανο το δέρμα της. Γίνεται αυτό, γίνεται, ειδικά σε φωτογυρασμένες επιδερμίδες, ειδικά σε επιδερμιδούλες μας που ίσως έχουν κάνει και ένα και δύο κύκλους από χημειοθεραπείες και ακτινοθεραπείες. Γενικότερα, αυτό συμβαίνει σε επιδερμιδούλες και σε ανθρώπους που έχουν ίσως περάσει και κάποια εγκάβματα, δηλαδή ίσως έχουν τραυματιστεί και στο παρελθόν σε κάποιο τροχαίο ή σε κάποιο ατύχημα με φωτιά. Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να λεπτύνει η περιοχή μετά από κάτι τέτοιο. Δεν είναι κάτι δηλαδή που θα το ακούσουμε για πρώτη φορά. Οι αυξητικοί παράγοντες λοιπόν αυξάνουν την προστασία του δέρματος και έρχονται και βοηθούν ειδικά στα κατεστραμμένα σημεία του δέρματος, είτε είναι από μελάχρωση, είτε είναι από έγκαυμα, είτε είναι από ατύχημα, είτε είναι από χρόνια ακμή και δρά επουλωτικά. Γι' αυτό οι αυξητικοί παράγοντες, ακόμα και αν έχεις το υαλουρονικό σου, ακόμα και αν έχεις την ιασυναμίδη σου, που ξέρετε τι σύσταση έχουν, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν πρώτοι, να μπαίνουν πάντα πρώτοι. Ειδικά ο συγκεκριμένος ορός, ο EGF, που χρησιμοποιείται και στη μεσοθεραπεία, συμπεριλαμβάνει γλυκερίνη και πρεβιωτικά, οπότε θα βοηθήσει ακόμα περισσότερο και την υγεία του δέρματος, καθώς τα πρεβιωτικά έχουμε πάρα πολλές φορές ότι είναι ένα απαραίτητο συστατικό σε κάθε ρουτίνα, αδιαπραγμάτευτο και προχθές
Συγγνώμη, που μιλούσαμε για το ποια συστατικά χρειάζεται το φθινόπωρο, η γλυκερίνη ήταν ακριβώς δίπλα-δίπλα με το γυαλουρονικό. Εντάξει, τώρα πώς θα το δουλέψω. Πάμε να δούμε λίγο τη μορφή του. Είναι αρκετά υδαρές, το βλέπουμε, και η ποσότητα που θα χρησιμοποιήσω εξαρτάται, θα το βρείτε στο momig.gr, μείον 25% για λίγο ακόμα. Εξαρτάται λοιπόν πόσο το χρησιμοποιήσω. Υπάρχουν επιδερμίδες, σαν τη δική μου, που είναι σχετικά σε καλή κατάσταση, οπότε εκεί θα το πάρουμε με τον παράμεσο πάντα, που είναι το δάχτυλο με τη λιγότερη δύναμη, και θα το εφαρμόσω τοπικά όπου έχω ρητιδούλες, λεπτές γραμμές, πτυχώσεις αρχίζω και βλέπω να σχηματίζονται και θα τοποθετήσω ταμποναριστά. Πόσες φορές την εβδομάδα, όταν θέλουμε να κάνουμε θεραπεία, δηλαδή εγώ τώρα δεν μπορώ να έχω μπροστά μου, απέναντί μου, έναν άνθρωπο με πολλές και βαθιές ρητίδες, χρόνιες, στις ρινοπαριακές, στις ρητίδες μαριονέτας, τις πιο δύσκολες, στις ρητιδούλες γύρω από τα χείλη, στο πόδι χήνας, μου λέει έφτιαξα λαιμό, έφτιαξα πρόσωπο, το πόδι χήνας δεν μπορώ με τίποτα. Είναι λεπτό πολύ το σημείο γύρω από τα μάτια και δεν γεμίζουν αυτές οι ρητίδες, βρε Άννα μου, βοήθησέ με. Αυξητικοί παράγοντες λοιπόν. Αν όμως έχω μία λεπτή επιδερμίδα, θα μου το τοποθετήσει σε όλο το πρόσωπο. Αν δεν έχω ρητίδες στο πρόσωπο, στο πόδι χήνας, ρινοπαριακές ή γύρω από τα χείλη, και έχω, γιατί είμαι τεχνήτρια νυχιών, γιατί είμαι υπάλληλος γραφείου, έχω λοιπόν πολύ βαθιά ρητίδα στο λαιμό. Εγώ ήμουνα τεχνήτρια νυχιών για πάρα πολλά χρόνια και τώρα όλα αυτά τα χρόνια μπροστά από το κινητό η στάση του σώματος δεν βοηθάει. Θα πάω λοιπόν και σαν να χτυπήσω τοπικά πάλι στο σημείο. Ο λαιμός είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο σημείο όπως και τα μάτια και εκεί δεν μπορεί να μπει η ρετινόλη. Οπότε ιδανικά θα χρησιμοποιήσω EGF, Epiderma Grow Factors. Εντάξει. Και ό,τι μου έχει μείνει λοιπόν στο χεράκι, θα πάω και θα το τοποθετήσω σε όλο το πρόσωπο προαιρετικά. Σε όλο το πρόσωπο θα ήθελα να κάνουν τοποθέτηση οι λεπτές επιδερμίδες, οι ταλαιπωρημένες επιδερμίδες, οι επιδερμίδες που ίσως προέρχονται από πολλές και ισχυρές θεραπείες. EGF λοιπόν πάντα πρώτο, όχι λόγω της σύστασης, λόγω του αυξητικού επιδερμικού παράγοντα που θα βοηθήσει και θα συμβάλλει πάρα πολύ σε όλα αυτά που προείπα. Επόμενο βήμα λοιπόν σε αυτή τη ρουτίνα για να ενισχύσει και ό,τι χρησιμοποιήσαμε πριν αλλά και ό,τι θα έρθει στη συνέχεια, ποιο προϊόν θα είναι, ποια βιταμίνη θα είναι, ποια βιταμίνη θα είναι που από τον καιρό που τη βάζουμε στην επιδερμίδα μας μου γράφεται ότι βρέσει Άννα, σταμάτησε να κοκκινίζει το μάγουλο, σταμάτησε το πρόσωπό μου να έχει αλλού κυτρινίλες, αλλού κοκκινίλες, με βοήθησε πάρα πολύ στους σπόρους. Να σου πω κάτι, αυτό το προϊόν βοηθάει και στις λεπτές γραμμές, είναι η ιδέα μου που άρχισαν και μειώνονται. Είναι η βιταμίνη B3, είναι η νιασυναμίδη μας σε συγκέντρωση 15% αποτελούμενη σαν φόρμουλα και με υαλουρονικό νάτριο. Υαλουρονικό νάτριο όπου το ακούμε θα καταλαβαίνουμε ότι είναι το συστατικό που βοηθάει πάρα πολύ και απόλυτα να εισχωρήσουν τα ενεργά συστατικά και να αρχίσουν να δουλεύουν από μέσα προς τα έξω. Οπότε έχοντας και το υαλουρονικό μέσα σαν συστατικό δεν θα το βοηθούν ούτε οι ευαίσθητές μας, ούτε οι ξηρές, ούτε οι ταλαιπωρημένες επιδερμίδες. Εντάξει, πού και πώς το τοποθετώ. Δεν χρειάζεται τοπική εφαρμογή παρά μόνο αν έχω πανάδες, μέλασμα, κάποιες φακιδούλες. Εάν έχω κάποια παναδούλα, κάποιο μέλασμα, γενικότερα κάποιες κοιλίδες, τότε και μόνο τότε θα πατήσω ένα pump, δεν χρειάζεται παραπάνω, αυτή η ποσότητα είναι υπεραρκετή και για το πρόσωπο και για το λαιμό και θα πάω αρχικά εκεί που έχω την παναδούλα μου, εκεί που μπορεί να έχω την ευριαγγία μου, για τη φίλη που με ρώτησε πιο πριν, και στη συνέχεια
θα το βάλουμε και θα το τοποθετήσουμε. Κοίτα πώς πολλαπλασιάστηκε σε όλο το πρόσωπο και θα κατέβω, εννοείται, και στο λαιμό. Γιατί και ο λαιμός είναι η προέκταση του προσώπου και τα συστατικά που επιτρέπονται να τοποθετηθούν εκεί, πρέπει να το τοποθετούμε. Εντάξει, δεν πάω γύρω από τα χείλη, δεν θα με βοηθήσει σε κάτι στην περιοχή των χιλιών, δεν πάω γύρω από τα μάτια, είναι πολύ μεγάλη η συγκέντρωση, οπότε δεν πλησιάζουμε ούτε την περιοχή των ματιών. Εντάξει, λοιπόν, χρησιμοποιήσαμε EGF, χρησιμοποιήσαμε νιασιναμίδη, επόμενο πάρα πολύ καλό προϊόν και το προτείνω ανεπιφύλακτα, ειδικά σε πρωινή ρουτίνα, δεν είναι άλλο από τη βιταμίνη της E. Η βιταμίνη C όμως έχει αλλάξει. Η βιταμίνη C της Νακόμη παλαιότερα δεν συνδυαζόταν με την ιασυναμίδη. Ελπίζω να το θυμάστε και εδώ αλλά και εδώ. Λέγαμε πάντα όχι μαζί. Λέγαμε πάντα περιμένετε τουλάχιστον 1 τέταρτο 20 λεπτά. Η Νακόμη λοιπόν αυτό το άκουσε. Η Νακόμη λοιπόν αυτό το πήρε, το έλαβε υπόψη της και έφτιαξε έναν ασκορβιλοεστέρας, έτσι λέγεται, μία μορφή λοιπόν πάρα πολύ σταθεροποιημένη, μία βιταμίνη C, μάλλον ένα παράγωγο της βιταμίνης C, για να το λέω ακριβώς όπως είναι, που επιταχύνει τον κύκλο εργασιών των κυττάρων, μεν, δηλαδή βοηθάει πάρα πολύ να μειωθούν οι κοιλίδες γύρανσης, να εξομαλυνθούν και σιγά σιγά να αρχίσουν να αποχρωματίζονται και οι παναδούλες μας, βοηθάει και ενισχύει πάρα πολύ καλά την αντιοξειδωτική προστασία που χρειαζόμαστε και είναι καλύτερο σε εισχώρηση, καθώς είναι πιο σταθερό και καθόλου φωτοευαίσθητο από το ίδιο το ασκορβικό, έχει καλύτερη διείσδυση και καλύτερη απορροφητικότητα. Βοηθάει πάρα πολύ σε υπερμελαχρώσεις και θα δούμε με καθημερινή εφαρμογή μία φορά την ημέρα, μία φορά την ημέρα γιατί η διάρκεια της είναι 24 ώρες, απίστευτο αποτέλεσμα σε σημάδια γύρανσης, φωτογύρανσης, υπερμελαχρώσεις, πανάδες και θα σας πω ότι δεν άλλαξαν μόνο τη μορφή βιταμίνη C, αλλά εμπλούτησαν με τρεαλόζι, πανθενόλι, αμυγδαλέλαιο και γλυκερίνη τη φόρμουλά τους. Οπότε πλέον είναι η βιταμίνη C που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και από μια πάρα πολύ ευαίσθητη επιδερμίδα ή μια πάρα πολύ λεπτή, διάφανη και ταλαιπωρημένη επιδερμίδα. Εντάξει, μαγειρεύεις φασολάδα, πω κι εγώ έχω αρακά, θες να αλλάξουμε, να κάνω ένα βίντεο. Να κάνω ένα βίντεο εννοείς τη ρουτίνα αυτή, γιατί να τα πω αυτά όλα σε ένα βιντεάκι του TikTok που είναι δεκάλεπτο, δεν γίνεται, καταλαβαίνεις. Μπορώ να κάνω τη ρουτίνα αυτή όμως σε βιντεάκι, ευχαρίστως να την επαναλάβω, άλλο που δεν θέλω εγώ. Δηλαδή μπορεί να συνδυαστεί με οποιοδήποτε ωρό B3 ή μόνο της Νακόμη. Δεν μπορώ να ξέρω τι συγκέντρωση θα έχει οποιοδήποτε ωρός με B3. Εγώ μιλάω τώρα για αυτά που ξέρω και είναι τσεκαρισμένα. Οπότε εξαρτάται πάντα από την περιεκτικότητα. Όχι, δεν θα αλλάξεις. Δεν μειώνεται η ένταση της νιασυναμίδης, Αθηνά μου. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Αγαπάμε ένα ακόμη υπέροχο προϊόντα που δουλεύουν και σε μεγάλες ηλικίες. Εγώ είδα μεγάλη διαφορά. Αγάπη μου, χαίρομαι. Λοιπόν, Αουρόρα, συνδυάζονται με όλα. Τα Νακόμη, όποιο από τα Νακόμη σε ενδιαφέρει, αν δεν σε ενδιαφέρει όλη η ρουτίνα, μπορούν να συνδυαστούν σε κάθε ρουτίνα και να πάρεις το συγκεκριμένο συστατικό που θα σε βοηθήσει ανάλογα την περίπτωσή σου και να το εμπλουτίσεις στη ρουτίνα σου πάντα βάσει σύστασης. Εννοείται. Λοιπόν, στη συνέχεια θα περάσω λοιπόν να τη δείτε κιόλας πώς είναι αυτή η βιταμίνη C, γιατί είναι τελείως διαφορετική από την προηγούμενη. Η προηγούμενη ήθελε πολύ καλή ανακοίνηση προηγουμένως και όταν την έβγαζες είχε μία υφή σαν ελαιόδη, όσο περνούσε ο καιρός καμιά φορά αποχρωματιζόταν. Είναι αυτό που σας λέω ότι δεν ήταν τόσο φωτοσταθερή όσο είναι λοιπόν η συγκεκριμένη. Εντάξει, θα κάνω βίντεο και με μεσοθεραπεία της Νακόμη και με το ρόλερ της Νακόμη. Μόλις γυρίσω από την έκθεση στο Beauty Festival,
θα σας κάνω ό,τι έχετε ζητήσει. Η βιταμίνη C λοιπόν θα χρησιμοποιηθεί σε όλο το πρόσωπο και αν έχεις χρόνο, γιατί τώρα βλέπω την ώρα και Παναγίτσα μου πόσες ώρες είμαστε εδώ, αλλά δεν πειράζει, θα τοποθετηθεί λοιπόν πρώτα τοπικά όπου έχουμε παναδούλες, κυλιδούλες και μετά θα απλώσουμε σε όλο το πρόσωπο. Επόμενο τώρα προϊόν που θα βάλεις, αν θέλεις, γιατί εγώ νομίζω ότι με αυτά είσαι πάρα πολύ εντάξει, δηλαδή με αυτούς τους τρεις ορούς έχεις κάνει μία σούπερ τέλεια ρουτίνα, αλλά αν η δουλειά σου είναι μπροστά από υπολογιστές, αν η δουλειά σου είναι πάρα πολλές ώρες στο κινητό, αν η δουλειά σου ή σου αρέσει να βλέπεις τηλεόραση πολλές ώρες ή το air condition σου, η σκούπα ρομπότ σου, όλα αυτά λειτουργούν με ακτινοβολία, 5G, Wi-Fi, γενικότερα είσαι πάρα πολλές ώρες εκτεθειμένος σε όλη αυτή την ακτινοβολία, γιατί η ακτινοβολία είναι, τότε δεν θέλω να ξεχνάμε σε καμία περίπτωση τον ορό εκτοήνης τρεαλόζης. Εντάξει, είναι ο ορός bye-bye dry, εκτοήν τρεαλόζη, συνδυασμένο λοιπόν με υαλουρονικό νάτριο. Εγώ δεν θα βάλω αυτό. Εγώ θέλω να επιμείνω και να καταλάβουμε λίγο την ανάγκη που έχει το δέρμα μας, ειδικά τώρα το φθινόπωρο, στην B12. Πολύ σημαντικό λοιπόν, ειδικά για εσάς που μου γράφετε ξανά και ξανά, χαλάρωσε το δέρμα μου, είναι πιο, βλέπω εδώ το σαγόνι, το προγουλάκι κουνιέται, ακουμπάω το μάγουλο και δεν έχει τη σύσφιξη και την ελαστικότητα που είχε. Η B12 λοιπόν θα βοηθήσει σε πάρα πολλά επίπεδα την καλή ενίσχυση του κολαγόνου και της ελαστίνης και όχι επιθετικά, αλλά θεραπευτικά. Εντάξει, λοιπόν, η B12 έχει αυτήν εδώ την εμφάνιση, είναι αυτό το ροζάκι που λέγαμε και είναι μέσα στις τρεις καλύτερες βιταμίνες για λεύκανση. Η συγκεκριμένη φόρμουλα, λοιπόν, όπως θα δείτε, είναι σε μορφή σαν κρεμορός, όπως είναι και όλοι οι υπόλοιποι, και αποτελείται από πανθενόλη, τρεαλόζη, αλαντοίνη και σεντέλα. Άρα μιλάμε και για full ανάπλαση. Τοποθετώ λοιπόν, αναμειγνύοντας πρώτο στο χέρι και στη συνέχεια σε όλο το πρόσωπο και το λαιμό. Τώρα για τα πεπτίδια, μπορώ να σας δείξω και δύο και τρεις ορούς. Εγώ έναν θα χρησιμοποιήσω και θα είναι για τα μάτια, γιατί νομίζω ότι ήδη είναι πάρα πολλά προϊόντα για πρωί, εντάξει. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι πάντα βάση αναγκών, είναι πάντα βάση τι θέλουμε να θεραπεύσουμε. Σταυρούλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν υπάρχει καλύτερο κοπλιμέντο για μία αισθητικό να της λες ότι έχει πάρα πολύ ωραίο δέρμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, η Τακόβη μας έχει πολλά προϊόντα για τα μάτια, όμως ένα προϊόν είναι αυτό που έχει όλα τα νευροπεπτίδια της ανόρθωσης του lifting και της ανόρθωσης όχι μόνο στο πόδι χήνας, αλλά στο βλέφαρο. Εκεί που όλοι πάσχουμε και μαζί με την ανόρθωση των βλεφάρων θα δούμε και διπλή δράση σε κατακράτηση και σε μαύρους κύκλους, σε πρυξηματάκια δηλαδή. Όποτε μιλάω για αυτό εδώ το προϊόν, συνεχώς στέκομαι στο Beautify το πεπτίδιο. Το Beautify που είναι στην ανώτερη συγκέντρωση, στο 3 λοιπόν της 100 και βοηθάει πάρα πολύ στην ανόρθωση του βλεφάρου, αλλά και στην περιοχή στο πόδι χήνας. Είναι ο ροζ ματιών που ξεχώρισα από την πρώτη στιγμή που ήρθα σε επαφή μαζί του και είναι ο ροζ που ειδικά τις όριμες μου επιδερμίδες έχει βοηθήσει πάρα πολύ και είναι και ο ροζ που μπορεί να συνδυαστεί με ό,τι κρέμα ματιών και αν έχεις ή ό,τι treatment ή θεραπεία ή ορό χρησιμοποιείς πριν. Εντάξει, λάμπισλι, σ' αγαπώ. Όντως είναι πολύ καλός ο ροζ αυτός για τα μάτια. Είναι σοκ αυτός ο ροζ για τα μάτια. 5-5 τα παίρνω, διαφορά τεράστια. I love you. Πρέπει όμως να καταλάβουμε ότι δεν είναι μόνο το Beautify που δουλεύει εδώ. Έχουμε και το αγαπημένο νευροπεπτίδιο, το οποίο λέγεται Cobio Left. Τι είναι αυτό, Άννα?
Αυτό τι είναι, το διαβάζω εγώ εδώ στα συστατικά. Έχω το κουτί, λέμε τώρα ματόχα, και από πίσω γράφει Copio Lift. Είναι Lifting Eye Serum. Έτσι λέγεται. Λέει by Puffy Eye. Lifting Eye Serum. Ωραία. Το βλέπετε και εδώ. Copio Lift λοιπόν. Πάμε να πούμε ότι αρχικά το Copio Lift, εξού και το όνομα του Lifting Eye Serum, είναι ένα συστατικό το οποίο μόλις θα έρθει σε επαφή με το δέρμα σου, έρχεται και φτιάχνει ένα film για να ξεκινήσει την ανόρθωση και το lifting effect. Έρχεται λοιπόν και σαν πολύ ισχυρό αντιοξειδωτικό και αντιγυραντικό συστατικό που είναι, θα δράσει διπλά και γεμίζοντας και θρέφοντας την επιδερμίδα, αλλά και ανορθώνοντας. Εκτός λοιπόν από το Beautify, τον Ευρωπεπτίδιο και το Copio Lift, έχουμε και τον Dermaxyl. Θυμάστε στο πρώτο part του live εδώ στο Instagram ότι σας είπα μετά το Matrixyl ότι έρχεται το Dermaxyl. Το Dermaxyl λοιπόν, τον Ευρωπεπτίδιο, που είναι και αυτό στη συγκέντρωση 3%, είναι ένα αντιγυραντικό συστατικό που μειώνει το βάθος των ρητίδων. Θέλω εδώ να καταλάβουμε ότι στο εξωτερικό, σε ενέσιμες θεραπείες, ειδικά στην περιοχή των ματιών, κάνουν ένα κοκτέιλ και λέγεται Beautify Treatment και έχει μέσα Beautify και Dermaxyl και υαλουρονικό. Για να καταλάβετε δηλαδή τι κρατάμε στα χέρια μας. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί και σαν ακόμα έξτρα συστατικό βλέπουμε ακόμα και εδώ την αγαπημένη μου και πάρα πολύ αναγκαία τρεαλόζη, ειδικά αν κάνουμε μακρινά ταξίδια, ειδικά αν πηγαίνουμε τριήμερα, τετραήμερα σε χιόνια και γενικότερα αυξομειώνεται η θερμοκρασία. Την τρεαλόζη θέλω να την καταλάβουμε σαν την ασπίδα προστασίας του δέρματος και να την έχουμε πάντα στη ζωή μας, και αν δεν μπορούμε να την έχουμε αυτόσια σαν ορό, να ψάχνουμε πάντα προϊόντα στα οποία θα υπάρχει μέσα η τρεαλόζη. Οπότε δεν είναι τυχαίο που έχει ξεχωρίσει και παραμένει και θα παραμένει νούμερο ένα σε πωλήσεις, και τα αποτελέσματά τους, του συγκεκριμένου προϊόντος, υπάρχουν στις πιο ώριμες επιδερμίδες και στις πιο απαιτητικές. Εντάξει, εννοείται, αποθηκεύεται το live στο Instagram, αυτό για όσους δεν το προλάβατε από την αρχή, και στη συνέχεια ανεβαίνουν όλα στο YouTube, όπου και υπάρχουν για πάντα, οποιαδήποτε στιγμή θέλεις να ανατρέξεις, και στο κουτί περιγραφής του YouTube σας βάζω στο κουτί με τα προϊόντα ένα προς ένα, για να πατάτε πάνω και να τα βρίσκετε. Και μόλις τελειώσει το live θα μπουν όλα σε story στο Instagram για να τα βρείτε απευθείας πριν βγουν sold out, γιατί έχουν μείον 25% στο site Momi.gr και δεν ξέρω τα αποθέματά τους. Τώρα, άκουσες όλα αυτά τα δραστικά, άκουσες όλα αυτά τα μαγικά που αποτελούν αυτό εδώ το μικρό διαμαντάκι. Θα σας πω λοιπόν ότι όλες οι έρευνες που έχουμε δρούν στο πόδι χήνας, στην περιοχή των βλεφάρων, αλλά και στην περιοχή γύρω από τα χείλη. Αυτά λοιπόν τα συστατικά μαζί έχουν μαγικές και ευεργετικές θεραπευτικές ιδιότητες σε αυτήν εδώ την περιοχή. Φυσικά εμείς μπορούμε να βάλουμε και ελληνοπαριακές, γιατί ό,τι δουλεύει τόσο αποτελεσματικά στα μάτια και στα χείλη, εννοείται ότι θα δουλέψει και στο πρόσωπο και το λαιμό. Εντάξει, από τη στιγμή που έχουμε οφθαλμολογικά ελεγμένο εγκεκριμένο, τότε σίγουρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο πρόσωπο. Ό,τι μπαίνει στο πρόσωπο όμως είναι δύσκολο, αν δεν υπάρχει οφθαλμολογικός έλεγχος και έγκριση, να τοποθετηθεί στα μάτια. Εντάξει, να το θυμάστε πάντα αυτό. Η τριαλόζη είναι τα κορδόνια των αθλητικών μας. Μπράβο. Μπράβο σου. Σ' αγαπώ που θυμάσαι το παράδειγμα. Το θέμα λοιπόν είναι, το πήρα εγώ αυτό το προϊόν. Πρέπει να το τοποθετήσω και σωστά. Σε ποια σημεία λοιπόν θα τοποθετήσω τα νευροπεπτίδια προκειμένου να δω αποτέλεσμα και πόσες φορές πρέπει να το χρησιμοποιώ για να δω αποτέλεσμα. Αυτό λοιπόν το προϊόν δεν είναι σαν τη βιταμίνη C που θέλει μία φορά την ημέρα. Αυτό το προϊόν θέλει 2 φορές την ημέρα. Πρέπει να το καταλάβουμε και να το εκλάβουμε σαν θεραπεία. Πρωί και βράδυ λοιπόν, καθημερινά, σε όποια ρουτίνα και αν κάνεις.
Και αν έχεις bright eyes, αν έχεις eye and line, αν έχεις τι άλλο, αν έχεις κάτι άλλο που χρησιμοποιείς, λόγω της υφής και της σύστασης θα το τοποθετήσεις μετά τα νερούλά σου, μετά τα υγρά σου, πριν κλειδώσεις με την κρέμα σου. Εντάξει, λοιπόν, πόσο θα τοποθετήσω? Ένα pump βγάζει αυτήν εδώ την ποσότητα. Για μένα, θα σας μιλήσω πάρα πολύ ειλικρινά, γι' αυτό και είμαστε εδώ τόσα χρόνια, είναι πάρα πολύ η ποσότητα. Πάρα πολύ η ποσότητα για να τη βάλετε μόνο στα μάτια. Στα μάτια λοιπόν, αφού θα δουλέψω με τον παράμεσο και θα έρθω να το προθερμάνω το προϊόν για να απορροφηθεί πιο γρήγορα και να μην με καθυστερήσει, θα πάω και θα τοποθετήσω. Πόδι χήνας οπωσδήποτε, βλέφαρο οπωσδήποτε και πάνω από το φρύδι οπωσδήποτε. Πάμε και από εδώ. Πόδι χήνας οπωσδήποτε, βλέφαρο οπωσδήποτε και πάνω από το φρύδι. Έχω πάρα πολύ ακόμα προϊόν. Πού θα το βάλουμε? Εννοείται. Όλες οι μελέτες δείχνουν για γύρω από τα χείλη και ό,τι σου μείνει, εννοείται, ρινοπαριακές. Δεν αφήνουμε τίποτα να πάει χαμένο. Και για εσάς που ρωτάτε, ναι, αλλά εγώ έχω ρητίδες εδώ, σε αυτό εδώ το σημείο. Σε αυτό εδώ το σημείο μπορώ να το τοποθετήσω. Το Beautify, το ενέσιμο θέλω να σκεφτείτε που κάνουν οι δερματολόγοι και οι πλαστικοί. Σε αυτό εδώ το σημείο πρώτα το εγχύουν. Εντάξει, οπότε πάμε να τοποθετήσουμε σωστά. Τοποθέτησα λοιπόν στα σημεία που πρέπει να το βάλω. Και έρχομαι, το δουλεύω και πάω από έξω προς τα μέσα. Από έξω προς τα μέσα και καταλήγω στο δακρυκό πόρο. Εντάξει, στην εσωτερική γωνία του ματιού. Γιατί πάω από έξω προς τα μέσα? Γιατί πρέπει να θρέψω τη ρητίδα, να τη γεμίσω τη ρητίδα. Αν πάω έτσι και πάω με δύναμη, δεν θα τη θρέψω, θα την κάνω ακόμα πιο έντονη και ειδικά αν βάζω δύναμη και δεν χρησιμοποιώ τον παράμεσο και χρησιμοποιώ οποιοδήποτε άλλο δάχτυλο. Δοκιμάστε τώρα εσείς μαζί μου να δείτε ότι αν κάνω έτσι, έχω δύναμη. Αν κάνω έτσι, έχω δύναμη. Αν κάνω έτσι, όσο και να προσπαθώ, δύναμη δεν θα βγάλει. Γιατί είναι το πιο αδύναμό μας δάχτυλο και γι' αυτό το χρησιμοποιούμε συγκεκριμένα στην περιοχή των ματιών. Συνεχίζω λοιπόν, κάνω εφαρμογή στο βλέφαρο. Την κάνω σωστά? Έτσι πρέπει να κάνω την εφαρμογή? Όταν θέλω ανόρθωση. Όχι. Θα απλώσω το προϊόν λοιπόν πάνω από το φρύδι και στο βλέφαρο και θα έρθω και θα ξεκινήσω ανωδικές κινήσεις. Γιατί έτσι θα ενεργοποιηθεί όλη η περιοχή και θα βοηθήσει και θα συμβάλλει πραγματικά στην ανόρθωση των βλεφάρων. Δεν θα την τοποθετήσω έτσι και θα περιμένω να δουλέψει. Πρέπει να πάρω, μπράβο, προς τα πάνω. Μ' αρέσει που το γράφει το TikTok μου εδώ πέρα και το Instagram μου. Όχι, μου γράφουνε προς τα πάνω. Όταν θέλω λοιπόν να ενεργοποιήσω την ανόρθωση, δεν φτάνει μόνο να τοποθετήσω ένα προϊόν. Πρέπει να αφιερώσω και λίγο χρόνο. Αν έχεις και γκουασά, αν έχεις και ρόλερ, το εκτοξεύεις. Αν δεν έχεις, έχεις τα δάχτυλά σου που είναι μαγικά. Εντάξει, πάμε λοιπόν προς τα πάνω. 3 φορές, 6 φορές, 9 φορές, μέχρι εκεί. Δεν χρειάζεται περισσότερο. Και θέλω ειλικρινά και πραγματικά να σας υπενθυμίσω ότι η κατηγορία ματιών δεν είναι αυτή. Δεν είναι το πόδι χήνας. Η κατηγορία ματιών είναι όλη η περιοχή των ματιών περιμετρικά και δεν σταματάει εδώ. Δεν θέλω να ξεχνάτε το μεσόφριο. Το μεσόφριο δεν ανήκει στο πρόσωπο. Το μεσόφριο ανήκει στα μάτια, εντάξει. Και όταν μιλάω για νευροπεπτίδια, δεν μιλάω για καφέινη που θέλω να αιματώσω την περιοχή και να αποτρέψω σακούλες και να βελτιώσω την όψη των ματιών από θέμα μαύρους κύκλους. Θέλω να ανορθώσω.
Θέλω τα νευροπεπτίδια να κάνουν τη δουλειά για την οποία δημιουργήθηκαν. Θέλω αυτά τα αμινοξέα που συγκεντρώθηκαν για να έχουμε αυτά τα τόσο δυνατά νευροπεπτίδια να εισχωρήσουν, η προλίνη, η λυσίνη και όλα τα αμινοξέα που συνέβαλαν για το Beautify, για το Combio Lift, για τον Dermaxyl και να κάνουν τη δουλειά για την οποία δημιουργήθηκαν, την ανόρθωση. Εντάξει, δεν μπορούμε λοιπόν να τοποθετούμε ένα προϊόν το οποίο έχει τόσο δραστικά στατικά. Στο σύνολο, παιδιά, 9% νευροπεπτίδια δεν έχουμε κάπου αλλού σε ορώματιον. Εντάξει, να το ξέρετε αυτό. Γι' αυτό και πάντα είναι το προϊόν που θα βγει sold out όταν υπάρχουν εκτόσεις. Είναι και ο τρόπος τοποθέτησης από εμάς. Και αυτό, όταν δεν θα μιλάς όπως εγώ τώρα, θα σου πάρει μόνο λίγα δευτερόλεπτα. Ένα λεπτό στο σύνολο και για τα δύο σου τα ματάκια και σε... Δεν θα πω... έτσι αυτό, θα πω ότι σε 8 εβδομάδες θα σου πω ότι θα πάθεις σοκ με το πριν και το μετά. Και όταν θα μου βάλεις το Lifting Eye Serum, ακόμα και εσύ που παλεύεις χρόνια με το πόδι χήνας και τις βαθιές ρητίδες και με βλεφαρόπτωση, θέλω να έχεις βγάλει μια φωτογραφία το πριν και το μετά. Τοποθετείτε, εννοείται και γύρω από τα χείλη και στο λαιμό μπορείς, αγαπημένη μου, από τη στιγμή που τοποθετείτε στο βλέφαρο και στο δακρυκό πόρο, μπορεί να τοποθετηθεί παντού. Εντάξει, λοιπόν, τώρα. Κάθε ρουτίνα που μας δείχνεις είναι ολόκληρο σεμινάριο. Ευχαριστούμε πολύ, Άννα. Μακάρι να κάνανε και στις σχολές τέτοια ανάλυση. Σας ευχαριστώ και σας αγαπώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα... υπάρχουν πάρα πολλές κρέμες που μπορώ να σου προτείνω. Υπάρχουν πάρα πολλές κρέμες με κολαγόνο, με ελαστίνη, με πεπτίδια, με. Αλλά όταν θα έχεις κάνει όλη αυτή την τέλεια προεργασία με ένα προς ένα σέρουμς, τα οποία είναι στα μέγιστα ποσοστά, τότε εγώ απέναντί σου θα είμαι η Άννα που ξέρεις, η αληθινή σου Άννα, η βοηθητική σου Άννα και θα σου προτείνω μία κρέμα που είναι και για πρόσωπο και είναι και για σώμα. Δεν θέλω να τρομάξετε, θέλω να καταλάβουμε, με συγχωρείτε ένα λεπτάκι γιατί μιλάω non-stop στην υγειά μας. Ότι δεν είναι για πρόσωπο και για σώμα από θέμα αρωματοθεραπείας, από θέμα ευεξίας, από θέμα τέτοια. Είναι λοιπόν η βουτυρόκρεμα, λέει, σ' αγαπώ. Είναι λοιπόν η κρέμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και από το μωράκι μας, αν πάσχει ή εμφανίσει ατοπική δερματίτιδα. Είναι μία κρέμα μαγική, έχουμε πρωτεΐνες ρυζιού, πρωτεΐνες μεταξιού, έχουμε κεραμίδια, έχουμε το σύμπλοκο αβοκαντίν, που είναι γεμάτο θρεπτικά συστατικά, βιταμίνες και το ξέρετε γιατί προέρχεται από το αβοκάντο, το οποίο θεωρείται superfood, ενισχύει full και την παραγωγή κολαγόνου και ελαστίνης και είναι η κρέμα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε πρόσωπο, μάτια, λαιμό και σώμα αφοβά. Ακόμα κι αν έχεις επιδερμίδα μετάσεις να κάνεις ατοπική δερματίτιδα, ακόμα κι αν κάνεις ροδόχρους, ακόμα κι αν έχεις ακμή, ακόμα κι αν έχεις εξέματα. Εντάξει, με αυτήν θα κλείσουμε και είμαι εδώ για να σου υπενθυμίζω ότι πάντα και παντού θα πρέπει να μην ξεχνάς την αντιλιακή σου προστασία. Θέλω να μου πείτε τώρα πώς σας φάνηκε το live. Θέλω να μου πείτε τώρα αν ξέρατε για αυτή την χρήση των συγκεκριμένων συστατικών και πόσο χαρήκατε και με την αλλαγή επιτέλους της βιταμίνη C που τώρα μπορούμε να συνδυάσουμε και με την ιασυναμίδη μας που τόσο πολύ αγαπάμε και τόσο πολύ απαραίτητη είναι. Και δεν τοποθετώ αυτή την κρέμα όπως την τοποθετώ πάντα γιατί... Γιατί θέλω να δείτε εδώ μπροστά στα μάτια σας ότι παρόλο που βάλαμε 4 ορούς, πόσους βάλαμε, 3, 4, 5, δεν θυμάμαι, δεν δημιουργούνται τρίματα, έχουμε τέλειο αποτέλεσμα χωρίς καθόλου τρίματα. Όσο κι αν τρίψω,
Δεν υπάρχει τίποτα επιφανειακά, γιατί όλα έχουν εισχωρήσει μέσα στην επιδερμίδα μας και μπορώ εγώ εδώ να κάθομαι και να κάνω μαλάξεις, να κάνω μασάζ, να κάνω λεμφικό, να αρχίσω να δουλεύω εδώ το μέτωπο. Βάλαμε B12, εννοείται βάλαμε B12, αλλά κάποιος μπορεί να μην θέλει να βάλει B12, κάποιος μπορεί να ταλαιπωρείται πάρα πολύ και πάρα πολλά χρόνια από πολλές και βαθιές ρητίδες στο μέτωπο, στις ρινοπαριακές, στο λαιμό του. Εκεί λοιπόν μπορεί να αντικαταστήσει την B12 με τα τελομερή μας που έχουμε την αργυρελίνη προηγμένης τεχνολογίας. Είναι όλα βάση αναγκών, όλα. Και σε αυτή την κρέμα να πούμε ότι μπορούμε να προσθέσουμε και οποιοδήποτε έλαιο ή λάδια αγαπάμε, εντάξει. Είναι το βαλσαμέλαιο, είναι το έλαιο κάναβης, είναι το μαρούλα που είναι σαν να βάζεις ρετινόλη φυτική, είναι η μπακουτσιόλ 2% για να ανεβάσεις το level μέχρι εκεί που δεν πάει το βράδυ. Γενικότερα, σε αυτή την κρέμα, λόγω της σύστασης που έχει, μπορείτε να παίξετε, να τροποποιήσετε, να αναμίξετε και να κάνετε ό,τι σας ευχαριστεί και σας καλύπτει βάσει των δικών σας αναγκών. Εντάξει, δεν χρειάζεται να ξοδέψετε κι άλλα χρήματα για κρέμα ματιών, για κρέμα προσώπου κτλ. Κτλ. Και για εσάς που ρωτήσατε ποια είναι, ότι βάζω στο καλάθι μου, μου βγάζει μη διαθέσιμη ποσότητα, εάν τελειώσανε πριν τα κάνουμε εφαρμογή, επειδή τα δείξαμε στο πρώτο part, μη μου λες έτσι, γιατί θα τρελαθώ. Γιατί έχει ξαναγίνει αυτό να τελειώσουν προϊόντα πριν τελειώσει το live, έτσι. Παναγίτσα μου. Λοιπόν, για τα πιο αντιγυραντικά, πώς λέγεται η κρέμα, ναι, μισό λεπτάκι, γιατί τώρα έπαθα λίγο, πώς το λένε τα παιδιά μου, το λένε ντελούλου, τσίτσο, τσούτσου, δεν ξέρω πώς το λένε. Λέγεται Protein Face and Body Cream. Protein Face and Body Cream. Από πότε μπορείς να την ξεκινήσεις πια αυτά όλα που δείξαμε? Από την ώρα που οποιοδήποτε προϊόν θα καλύψει την ανάγκη που βλέπεις στην επιδερμίδα σου. Δεν υπάρχει ηλικία. Υπάρχουν και 20 χρονών κορίτσια που έχουν βάλει στη ζωή τους EGF, γιατί δυστυχώς λόγω ζωής ξενυχτιού και τσιγάρου και αλκοόλ εμφάνισαν πρώιμα σημάδια γύρανσης. Δεν είναι θέμα ηλικίας τίποτα, είναι θέμα αναγκών, διατροφής, εργασίας και έκθεσης σε ήλιο κτλ. Δεν μπορείς να πεις ότι αυτό το προϊόν απευθύνεται σε 50χρονη. Δεν είναι δυνατόν. Όλα είναι θέμα αναγκών. Δεν είναι θέμα. Αν ήταν τόσο απλά τα πράγματα, το έχουμε πει πολλές φορές, η αισθητική δεν θα ήταν ένα βήμα πιο κάτω από την ιατρική. Πρέπει να ξέρεις το ιστορικό, να λαμβάνεις το ιστορικό, να γνωρίζεις, καπνίζει ο άνθρωπος στον οποίο απευθύνεις τη ρουτίνα. Αν καπνίζει, πρέπει οπωσδήποτε να αναπληρώσει και να συμπληρώσει και κάποιο έλαιο στη βραδινή του ρουτίνα. Γιατί χάνει και οξυδώνει ο ίδιος με το τσιγάρο και τον ατμισμό ακόμα περισσότερο τα κύτταρά του, έτσι. Είναι πάρα πολλά και σημαντικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζει ο άλλος προκειμένου να σου απαντήσει με ένα ναι και με ένα όχι. Αυτό εγώ λοιπόν δεν το κάνω, γιατί θα πρέπει να έχω πλήρες το ιστορικό σου. Δεν είμαι πολιτής, πολίτρια, είμαι αισθητικός, πιστοποιημένη, κοσμετολογία, κολέγια, μεταπτυχιακά. Καταλαβαίνεις πώς το λέω, πάντα με αγάπη και με σεβασμό για το δέρμα σου πάνω απ' όλα. Αυτό. Πιες νερό να γλιτώσεις το... Α, Τζότζο λέγεται, εντάξει. Ανούλα μου, είσαι ξεπέραστη, σταμάτα βρε. Σ' αγαπώ πολύ. Τέλεια, ευχαριστώ, γιατί και εγώ καπνίζω. Α, είσαι πονηρή, Ευαγγελία. Άρα έχεις το γνώθις αυτού πριν κάνεις την ερώτηση. Και εγώ σ' αγαπώ και μην ξεχνάτε αντιλιακό. Εγώ τώρα δεν έχω φέρει, εκεί το έχω, θα το βάλω σε λίγο. Όχι, λέει, ελπίζω να αγοράσουμε κι εμείς. Θα μπω τώρα να δω, παιδιά, και αν είναι, παίρνω τη Γεωργία τηλέφωνο επιτόπου να δω τι γίνεται, έτσι. Ξέρεις ότι λατρεύω την ακόμη, εσύ μου τη γνώρισες και μέσα από τις πληροφορίες σου έφτιαξα ρουτινάρες. Καρδούλα μου, γλυκιά! Σου στέλνω μια μεγάλη αγκαλιά.
τέλεια ρουτίνα θα την κάνω, αγαπημένη μου δασκάλα. Σε αγαπώ πολύ και εγώ σας αγαπώ πάρα πολύ. Πήγε η ώρα μία. Πρέπει να πάμε να σχολάσουμε τα παιδιά μας. Παιδιά, κάναμε και προχθές live ακόμη, κάναμε και σήμερα, θα κάνουμε σίγουρα ξανά. Είναι πάρα πολλά τα προϊόντα και είναι πάρα πολλές οι ανάγκες και οι απορίες σας, αλλά πρέπει να έρθω και στην Αθήνα στο Beauty Festival, έτσι. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα στο Beauty Festival θα είμαι εκεί, οπότε από Τρίτη και μετά πρώτα ο Θεός να γυρίσω, Παναγίτσα μου, και να έχω φωνή, γιατί συνήθως μετά τις εκθέσεις δεν έχω φωνή για λίγο. Θα επανέλθουμε και αν σας άρεσε εδώ στο TikTok και... Ευχαριστώ πάρα πολύ αρχικά που κύλησε τόσο ωραία και ομαλά και εκδηλώσατε ενδιαφέρον και απορίες. Κάθε live που θα γίνεται στο Instagram θα γίνεται παράλληλα και στο TikTok, γιατί πάρα πολλοί κόσμος στο TikTok δεν έχει Instagram. Όλα όμως τα live, επειδή στο TikTok δεν ξέρω καν αν αποθηκεύονται, αποθηκεύονται στο Instagram και εντός 24 ώρου, εκτός αν έχει κακό καιρό, οπότε μπορεί να πάρει και 48 ώρο. Τα live που θα βλέπετε και μπορεί να τα χάνετε από την αρχή ανεβαίνουν όλα στο YouTube, στο κανάλι μου, αναπανδύ, και στο κουτί περιγραφής θα βρίσκετε και τα προϊόντα. Εντάξει, λοιπόν, μεγάλο φιλί, σας αγαπώ πολύ και ίσως το βράδυ έρθω με παρέα. Δεν ξέρω, περιμένω ακόμα να δω, είμαστε στις συνεννοήσεις, γιατί θέλω και εγώ την παρέα μου το βράδυ, κατάλαβες. Λοιπόν, μεγάλο φιλί, να έχετε μια τέλεια μέρα. Και είμαι εδώ για να σου θυμίζω να σε προσέχεις, να σε αγαπάς, να σε φροντίζεις. Αντιγύρανση, Ανθή μου, θα έφευγα χωρίς να σου απαντήσω, Βασίλισσά μου. Αντιγύρανση, η πιο ισχυρή αντιγύρανση είναι σε αυτήν εδώ τη σειρά, τη Midnight, την καινούρια σειρά. Τσέκαρε τα συστατικά, δέστα, μην παραλείψεις κρέμα και ορό και ματιών. Αυτά είναι τα πιο δραστικά. Τώρα το καθαριστικό, το λάδι και το σαπουνάκι, okay, μπορείς και με την coconut, μπορείς και με αυτό που είδαμε στην αρχή του live, το Ceramide Face Cleansing Lotion. Αλλά ο ρος και οι κρέμες είναι top. Αυτά. Σας φιλώ, σας αγαπώ, καλό υπόλοιπο και τα λέμε το βράδυ. Ανεβαίνουν τώρα όλα σας τώρα. Γεια σας, γεια. Γεια. Αχ, πώς κλείνει τώρα εδώ, δεν ξέρω. Δεν ξέρω να το κλείσω. Παιδιά, δεν ξέρω να το κλείσω στο τίκ.